It's me again. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Πρέπει για τη σχολή μου να πάω στην Αθήνα για ένα τετραήμερο. Οπότε σκέφτηκα, είχα τη φαϊνή ιδέα να πω: Κάτια, γιατί να μην κάνεις ένα vlog από το ταξιδάκι και από την εμπειρία στην Αθήνα και από τη σχολή και από την παρέα κτλ. Οπότε here we are. Το ξεκινάω από την αρχή. Πετάω αύριο το πρωί στις 8 η ώρα. Το μόνο τώρα που θα κάνουμε είναι να κάνουμε πρώτα απ' όλα ένα skincare routine, because I feel like extremely dehydrated το δέρμα μου. Και μετά πρέπει να πακετάρω και τη βαλίτσα μου. Γενικότερα, όπως το παρατηρείτε, τα μάτια μου υποφέρουν από μαύρους κύκλους. Οπότε θα ξεκινήσω κάνοντας αυτήν εδώ την μασκούλα για τα ματάκια, η οποία είναι της Garnier. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτό εδώ πέρα το τέλειο μασκάκι στα μάτια μας. Καταπληκτικά! Λοιπόν, τελειώσαμε με το skincare. Οπότε, ουσιαστικά, η ώρα είναι τώρα 9. Θα πάω να κάνω κάτι να φάω και μετά, δεν ξέρω, θα τσεκάρω μια τελευταία φορά να δω αν όντως δεν έχω ξεχάσει κάτι. Προσπαθώ να θυμηθώ αν τα έχω πάρει όλα. Να δω αν ξεχνάω κάτι. Λοιπόν, έχω μπει μέσα στο αεροδρόμιο, έχω κάνει τις ελέγχες και τα όλα τα διαδικαστικά, τέλος πάντων. Θέλω να πιω καφέ σαν τρελή και έχει καθυστέρηση 40 λεπτά επίσης. Υπομονή. Πάμε να βρούμε τη Μάριαμ. Where is she? Θέλεις μανταρίνια? Κοίτα τι ωραία μανταρίνια είναι αυτά. Ναι, αλλά είναι πιο υγιεινά, δεν είναι? Two balls.
θέλεις στη σχολή το επόμενο εξάμεινο πάλι. Και τώρα πάμε να διαβάσουμε λίγο ακόμα, να φάμε, να πιούμε loads of coffee και μετά το βράδυ κατά τις 10 πάμε αεροδρόμιο και πετάω για Ηράκλειο. Describe me your stay in Athens with one word. Statistics. Statistics. So, we made it! Yay! Yay! Περιμένουμε τα αεροπλάνα μας. Δεν είμαι καθόλου κουρασμένη, ρε. Το μάτι μου έχει κάτι κόκκινες γραμμές, έτσι.